Αυτή τη χυδαία χειρονομία η Αυγή, προς ποιον άραγε? Προς ποιον μπορεί να την κάνεις αυτή τη χειρονομία σήμερα, Βαγγέλη? Ή είμαστε όλοι μαζί, δεν είμαστε εδώ? Ναι. Τα βάζουμε με το δημόσιο, τα βάζουμε με το ιδιωτικό. Με ποιον τα βάζουμε ακριβώς? Ναι. Δεν την καταλαβαίνω πραγματικά την εφημερίδα σήμερα. Δεν περίμενα να μου πεις, ειδικά σήμερα, όταν η χώρα και όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον κορονοϊό, το χαρακτηρισμό προσβλητική Αυγή. Μα γι' αυτό το λέω. Όχι. Επειδή δεν έχουμε είναι ένα μέτωπο. Θα σου απαντήσω. Και δεν περίμενα αυτό το δημοσίευμα. Θα σου απαντήσω. Εμείς είπαμε χθες στους συναδέλφους ότι είμαστε με το μέρος τους που μάχονταν και έκαναν 24 ώρες απεργία. Ναι, θα σου απαντήσω λοιπόν. Το λέω γιατί δεν τα βάζουμε με την Αυγή. Ναι. Τα βάζουμε με την αντίληψη. Αλλά όπως λες όμως ήταν προσβλητικό το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Λοιπόν, θα σου πω μια προσωπική εμπειρία που μου συνέβη χθες για να απαντήσω και στο πρωτοσέλιδο της Αυγής. Έτυχε να πάω στο Ιπποκράτειο το πρωί για να δώσω αίμα. Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι εκεί είναι εκπληκτικοί επιστήμονες στην αιμοδοσία μέσα. Κάνουν φοβερή δουλειά οι άνθρωποι. Και κάνουν και για έκκληση αίμα. Πρέπει να πάμε να δώσουμε αίμα, ειδικά τώρα. Λοιπόν, κάνουν τρομερή δουλειά οι άνθρωποι. Κάνουν άοκνες προσπάθειες. Mm-hmm. Τόσο με τις γνώσεις τους, όσο και με το κέφι τους κυριολεκτικά να προσφέρουν. Mm-hmm. Αυτό το βλέπεις μόνο στη δημόσια υγεία. Και ευτυχώς που έχουμε αυτή τη δημόσια υγεία. Και ευτυχώς που έχουμε αυτά τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είπε κανείς κάτι άλλο. Αλλά όταν μου λες ότι είναι προσβλητικό αυτή η Αυγή, προσβλητικό. Εγώ δεν θέλω, είμαστε κατά δηλαδή, τη δημόσια. Θέλω συγγνώμη, να θυμηθώ. Αυτό δεν σε δεν θέλω να Ευαγγέλη. Θυμηθώ. Αυτό τις εδώ διαθέσεις. Δεν σε σου απαντάω. Σου απαντάω, Μαρία μου. Δεν θέλω να θυμηθώ τις διαθέσεις και τις προθέσεις κορυφαίων υπουργών της κυβερνήσεως που έλεγαν πάμε για ιδιωτική υγεία. Μαζί θα δουλέψουν αυτά, Βαγγέλη. Μαζί θα δουλέψουν. Όχι, δεν θα δουλέψουν μαζί. Διότι άμα θες να γίνεις καλά, πας στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είμαστε όλοι μαζί τώρα, έτσι, Βαγγέλη. Δεν είναι. Βαγγέλη. Όχι, όλοι. Δεν όλοι είμαστε όλοι μαζί. Όλοι. Και αυτό δεν περίμενα να μου το πείτε αυτό σήμερα. Ιδιωτικά νοσοκομεία υπάρχουν. Όλος ο κόσμος και όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι μαζί. Μέχρι. Είναι τελείως διαφορετική η ποιότητα των δημόσιων νοσοκομείων και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν περίμενα όμως να φτάσουμε σε ένα σημείο πολιτικής σύγκρουσης. Δύο παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη, το σκίτσο μπροστά, γιατί το αν λέει αναγκαστική στροφή στη δημόσια υγεία είναι μια εκτίμηση εφημερίδας. Μένα δεν με προσβάλλει. Αυτό που με προσβάλλει φυσικά είναι το σκίτσο. Δηλαδή το σκίτσο είναι. Προφανώς. Ναι, φυσικά. Τώρα πάμε στην ουσία. Υπάρχει κανένας ο οποίος να πιστεύει ότι θα μπορούσε να σταθεί δημόσια υγεία χωρίς να έχουν πέσει τα εκατομμύρια των επενδύσεων και ο κύκλος εργασιών της ιδιωτικής υγείας από τα διαγνωστικά κέντρα μέχρι τα μεγάλα νοσοκομεία και από τα μεευτήρια μέχρι το. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν έχουμε να συζητήσουμε. Εμείς από το ταμείο μας που πάμε, Βαγγέλη. Στα ιδιωτικά δεν πάμε, στα διαγνωστικά. Καλά, δεν μπορεί να μιλήσει. Καλά, όχι, απαντάω στο Δημήτρη. Τι απαντάς? Άρα. Η δημόσια υγεία πρέπει να χρηματοδοτείται σωστά, να επανδρώνεται σωστά, να στηρίζεται σωστά τους φόρους μας, γιατί δεν τα στηρίζει, αυτά είναι οι φόροι οι δικοί μας, έτσι. Yeah. Και η ιδιωτική υγεία έχει το δικό της, τις δικές της προδιαγραφές, τις δικές της, τους δικούς της όρους λειτουργίας κτλ. Δεν υπάρχει αντίθεση εδώ. Την αντίθεση τη βλέπουν κάποιοι, όποιοι και αν είναι, οι οποίοι βρίσκουν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα. Εγώ γνωρίζω και νομίζω ότι το είπε και ο ίδιος ο κύριος Ξανθός, ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Ξανθός, ο κύριος Πολάκης και οποιοδήποτε άλλος από την αντιπολίτευση εμπλέκεται στον χώρο της υγείας, είναι σε καθημερινή επικοινωνία και ακούει ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι, το είπε νομίζω δημόσια ο κύριος Ξανθός αυτό, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι όχι απλώς οι εισηγήσεις ή όποιες εισηγήσεις μελετώνται και οι ιδέες μελετώνται, αλλά ότι δεν υπάρχει και εφαρμόζονται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να προσθέσω και σε επίπεδο, ηγεσίας αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Τσίπρας επικοινώνησε προσωπικά με τον κύριο Κικίλια. Είναι και με τον κύριο Τσιόδρα και με τον κύριο Μόσχαλο. Και ο κύριος Τσιόδρα δεν επικοινωνεί μόνο. Γιατί έχει σημασία αυτό και δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Σωστό. Συζητούν λύσεις, ναι. Υπάρχει συνεχής μια κουβέντα, κύριε Κερίδη. Κλείνουμε, εσείς θα είστε κοντά μας, οπότε έχουμε. Απλώς ένα σχόλιο να κάνω, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μπροστά μας έναν πρωτόγνωρο κλειδονισμό. Κλειδονισμό του συστήματος υγείας. Το βλέπετε στη Λομβαρδία, μια περιοχή με